Βρισκόμαστε στο Παλαιομονάστηρο. Είδαμε την αναβίωση ενός εθήμου. Κοντά μας έχουμε την κυρία Τούλα, η οποία θα μας εξηγήσει τι ακριβώς είδαμε εδώ πέρα με τα καλικατζάρια, όπως το λέτε εσείς εδώ στο χωριό σας. Ναι. Είναι ένα παμπάλιο έθιμο. Εγώ θυμάμαι που μικρή του πατέρα μου, τη μάνα μου, τις σκιάδες που ντυνόταν οι καλικάντζαροι. Και μας έλεγαν το μύθο πώς ακριβώς έγινε. Είναι, λέει, τα κακά πνεύματα που είναι κάτω από τη γη και πριονίζουν. Τους κοντονοφόρους δηλαδή εδώ πέρα, τα παιδιά να παριστούσαν ναι. τους καλικάντζαρους. Τους καλικάντζαρους, ναι. Είναι κάτω από τη γη, πριονίζουν ώσπου να πέσει ο στήλος της γης και να ανεβούν να πάνε να περάξουν στους ανθρώπους. Αλλά δεν προλαβαίνουν όμως να τον γκρεμίσουν το στήλο και στο τέλος ήρθαν τα Χριστούγεννα. Πάμε τώρα πάνω στη γη μας. Δευτείτε να πάμε για να περάξουμε τους ανθρώπους. Όσον αφορά το σκηνικό που είδαμε εδώ πέρα, είδαμε τη γιαγιά να πέφτει ναι. κάτω. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, και μετά πήγε ο γιατρός. Ο παλαιός ο χρόνος. Η γιαγιά φεύγει, την έστειλε ο γιατρός και έφερε τον καινούργιο χρόνο. Παλαιό το χρόνο. Ναι. Παλαιό το χρόνο, ναι. Η γιαγιά τα τελειώνει μετά από το επεισόδιο αυτό. Και έρχεται ο καινούριο χρόνο. Στο σκηνικό, έχει κάποια στιγμή μπήκε και ιερέας. Αυτό τι σημαίνει. Ναι, ο παπάς διώχνει κακά πνεύματα. Και τώρα οι καλικάντζεροι θα φύγουν με τον αγιασμό και θα πάνε πάλι κάτω στη γη και θα αρχίσουν πάλι τη δουλειά τους εκεί να γκρεμίσουν, να πλουνίσουν και να αυτός. Και μας έλεγε η μάνα μου ένα μύθο ότι πριν φτάσουν οι καλικάντζεροι την παραμονή των Χριστουγέννων, ψήνουν κυρίως. Σηκώνουν νύχτα οι άνθρωποι ψήνουν. Και εκεί που έψηνε βουσκό σε ένα αρνί, πάει δίπλα στους καλικάντζερους με μια ζούβλα με βατράχια. Και έλεγε πίτσικο τον μπάκα, καπίτσισε το αρνί. Μπάμε και χτυπούσε. Πίτσικο τον μπάκα, πίτσε τη γουρνοπούλα. Συγγνώμη, η γουρνοπούλα ήταν. Πίτσε τον μπάκα και τη γουρνοπούλα, ώσπου στο τέλος. Αυτό ήταν η ζαβολιά του καλικάτζαρου για να πάρει. Η ζαβολιά για δηλαδή, τους ανθρώπους. Να πάρει το γουρνάκι. Και διάφορα άλλα επεισόδια που γινόταν και την εποχή. Αυτό το έθιμο γίνεται πριν των Θεοφανίων, έτσι. Ναι, πριν. Την παραμονή των Θεοφανίων. Την παραμονή των Θεοφανίων. Μετά έρχεται ο Γιώργο. Είχατε κάποιο άλλο έθιμο, τη μέρα των Θεοφανίων. Όχι, εμείς παλαιότερα μαζεύονται στην πλατεία του χωριού και χορεύανε. Είχαν όργανα κανονικά μέσα στο χιόνι. Εγώ θυμάμαι συγκεκριμένα, μέσα στο χιόνι βγαίνανε και χορεύανε στην πλατεία. Ωραία. Υπήρχαν ομάδες παιδιών που βγαίνανε και λέγανε τα κάλαντα των Θεοφανίων. Ναι, τα φώτα. Και μάλιστα. Θυμάστε το τραγούδι να μας το πείτε. Σήμερα τα φώτα και φωτισμός και χαρές μεγάλες και γιασμός. Αύριο η κυρά μας και η Παναγιά μας τα θυμνετήρια τα δαχτυλά. Σπάργα να βαφτίζουν το παιδί. Μέσα στην κολυμπήθρα την Αργυρή. Να καστελάσουν τα είδωνα και τα πρίοντα πόντελα και του χρόνου. Και τι κερνούσε η σπιτινικό κυρά στα παιδιά. Έφτιαχνα φώτης από την παραμονή, έφτιαχνα φώτης τρόγγυλο ζυμάρι, το ψήνανε και δίνανε στα παιδιά που μια φώτη και ό,τι είχαν άλλο. Κάνε καραμέλα, κάνε ξυλοκέρατο, κάνε. Λουκάνικο. Λουκάνικο το δίνανε στον παπά. Ότι είχαν σούβλες και καρφώνανε και τα λουκάνικα. Αυτά τα δίνανε στον παπά που έφερνε γύρω στα παιδιά, τα δίνανε ξυλοκέδρα, κέρατα. Θυμάμαι εγώ και σίκα, είχαν ξηραμένα, κάτι καραμέλες ζηλέ. Τον παπά το έφερε γύρω με τον αγιασμό που έφερε μετά τα παιδιά ο παπάς. Του δίνανε λουκάνικα, του δίνανε φώτες. Και αλευρία. Αλευρές, ό,τι είχανε, κρέας. Και είχε και βοηθό ο παπάς που τα μάζευε και περνούσε καλά μετά τις υπόλοιπες ημέρες. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Και εμείς ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους.
πολλά, καλή χρονιά και του χρόνου υγεία. Έλα, καμπρέ. Να που πω, ο καμπρός. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Thank you.
είμαστε στην πηγή, έχουμε κοντά μας τα μέλη του Δέλτα Σίγμα που αναβιώνουν αυτό το έθιμο των Ολοκατζαρίων, έτσι. Ποιος θα μας μιλήσει από εσάς? Είδαμε το πρωί ότι κάνετε γύρα στο χωριό, ενώ σήμερα το βράδυ έχετε φωτιές εδώ. Πείτε μας. Είναι ένα παπάλιο έθιμο. Οι ρίζες του είναι στην αρχαία Ελλάδα. Σκοπός είναι να φορέσεις κουδούνια, να περπατήσεις όλο το χωριό για να ξυπνήσεις τη φύση που αυτή τη στιγμή κοιμάται. Έχει να κάνει με την Περσεφόνη. Μετέπειτα βέβαια ενσωματώθηκε στο χριστιανικό έτσι έθιμο, γι' αυτό έχουμε και τον παπά μαζί. Το θέμα είναι να χτυπήσεις τα κουδούνια, να ξυπνήσεις τη γη που κοιμάται για να έχει καλή καρποφορία. Μην ξεχνάμε ότι είναι αγροτικός ο τόπος εδώ πέρα, η περιοχή. Πρέπει να και να διώξεις και το κακό βέβαια. Καταρχήν εσείς τι αναπαριστάτε, είστε μασκοφόροι, είστε γενιοφόροι, μαυροφορεμένοι, μαύροι? Είναι καταχθόνιο το έθιμο. Είσαι παριστάνομαι τους Καλλικατζαραίους. Παριστάνομαι τους Καλλικατζαραίους. Με σκοπό να ξυπνήσουμε τη φύση, τη γη. Τον ιερέα τι το χρειάζεται μαζί σας? Είναι ένα στοιχείο χριστιανικό που ενσωματώθηκε μέσα στο έθιμο για να το αποδειχτεί και ο κόσμος. Πιο παλιά, έτσι. Είναι ένα έθιμο το οποίο έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα, δεν έπαψε ποτέ να. Στους γόμπους σήμερα είχαν μαζί τους και μια γιαγιά η οποία είχε ένα ντορβά και έριχνε στάχτη. Ναι, υπάρχει η γιαγιά με τη στάχτη και με τη ρόγα, υπάρχει ο γαμπρός με την ύφη, ανάλογα τα χωριά. Υπάρχει και εδώ αυτό το έθιμο. Βέβαια, φέτος επειδή δεν είχαμε τον χρόνο να οργανωθούμε τόσο καλά, του χρόνου όμως θα τα έχουμε όλα. Σε νεοσύστατους σύλλογους, στον χρόνο όμως θα τα έχουμε όλα. Βλέπω κρατάς το χέρι σου σπαθί. Είναι ο αρχηγός των Ολοκατζαραίων που κρατάει σπαθί και την κουσιά. Ωραία, είμαι και η πρόεδρος, να το πούμε έτσι. Όχι η επικεφαλής, κάπως έτσι. Τίποτα, είμαστε μέλη του Δέλτα Σίγμα. Μέλη του Δέλτα Σίγμα. Λοιπόν, του νεοσυσταθέντος Συλλόγου Νέων Πηγής. Οι δράσεις από εδώ και πέρα, έχετε κανονίσει κάτι? Έχουμε πολλά στο μυαλό. Προπαντός θα δώσουμε έμφαση στα έθιμα του χωριού, να αναδείξουμε πρώτα το χωριό και μετά όλα τα άλλα θα έρθουν. Με κάποιες χορευτικές ομάδες. Ναι. Με χορευτικά, με έθιμα. Είναι και μπροστά έρχονται και τα έθιμα του Λαζάρου, ας πούμε, που θα βγάλουν στο χωριό Λαζαρίνες και σιγά σιγά θα γίνουν όλα. Να υποθέσω ότι η πρώτη σας δράση από εδώ και πέρα θα είναι στις απόκριες, θα δούμε κάτι τέτοιο τότε. Πρώτα ο Θεός, Θεού θέλοντος. Ωραία. Θέλοντος. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω και να σε ευχηθώ καλή πορεία στο έργο σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ό,τι θέλετε. Καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Γεια σας, Έλα εδώ μπροστά. Έλα.